Την αναβολή των ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καΐλ, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε υπέρ μιας επικοδομητικής προσέγγισης και επίλυσης των διμερών ζητημάτων Ελλάδας-Τουρκίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Μαρία Ζαχαράκη που θα μας δώσει όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραχήμ Καΐλ, σε συνέντευξή του, λοιπόν, σε τηλεοπτική συνέντευξη, είπε ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος του ζήτησε να σταματήσουν τις επιχειρήσεις του ορού Τσρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί θέλουν να επιδείξουν μια επικοδομητική στάση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά βέβαια αυτό θα κρατήσει για λίγο διάστημα, προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ιμπραήμ Καΐλ. Ο Τούρκος εκπρόσωπος τώρα της Προεδρίας είπε επίσης, Ματίνα, ότι το βασικό πρόβλημα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα τόσο στα νησιά του Αιγαίου όσο και στη Μεσόγειο. Και εκεί, λέει, δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση, δεν έχει γίνει κάποια μελέτη όσον αφορά αυτό το θέμα και θα πρέπει ουσιαστικά εμείς οι δύο χώρες να καθίσουμε και να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε. Επίσης είπε ότι είμαστε γείτονες στην Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά εμείς πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε και έχουμε υφαλοκρηπίδα και οι δύο σε αυτήν την περιοχή και δεν πρόκειται από αυτή την περιοχή να φύγει ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι ο τύπος της Γερμανίας υπερέβαλε, είπε ότι δεν φτάσαμε σε σημείο πολέμου όπως γράφτηκε και ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έχει μια θετική προσέγγιση όσον αφορά το θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα την επέκριναν για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς, λέει ο Ιμπραχήμ Καΐλ, έχουμε μια θετική προσέγγιση γιατί η Ελλάδα είναι γείτονάς μας. Ανέφερε και πάλι το παράδειγμα της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και είπε ότι και εμείς αν κάνουμε το ίδιο μια τέτοια συμφωνία με την Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Και όσον αφορά το Καστελόριζο ανέφερε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να θεωρεί το Καστελόριζο ότι έχει υφαλοκρηπίδα και κυριαρχικά δικαιώματα όπως και τα άλλα νησιά γιατί αλλιώς εμείς θα φυλακιστούμε στον κόλπο της Ατάλειας. Επομένως επανέλαβε ο κύριος Καΐλ αυτή την έκκληση για διάλογο και είπε ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε ένα διάλογο με την Ελλάδα αλλά χωρίς όρους και πρέπει και μάλιστα είπε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει έρευνες στη δική του υφαλοκρηπίδα και εκεί που υπάρχουν αμφισβητούμενες περιοχές εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κοινές έρευνες. Ματίνα. Μάλιστα. Όπως φαίνεται λοιπόν οι εξελίξεις τρέχουν, παγώνει προσωρινά τις έρευνες όπως μας είπες η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.